Κύριο Παναγιώτη Κατσούλη, Δήμαρχο Μεσολογγίου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ήδη το γνωρίζετε εσείς αυτό που έχει συμβεί, φαντάζομαι. Δυστυχώς και δεν ξέρω, και για μένα προσωπικά και για όλους εδώ τους συμπολίτες νιώθουμε ντροπή και πολύ μεγάλη αγανάκτηση για αυτό το οποίο συνέβη. Το οποίο ήταν απαράδεκτο, μας προσβάλλει όλους και δεν υπάρχει η παραμικρή δικαιολογία για αυτό το γεγονός. Ήταν μια εσκεμμένη ενέργεια, έγινε αργά τη νύχτα πριν από δύο μέρες, το έσπασαν το μνημείο με βαριοπούλες, έγραψαν συνθήματα αναρχικού περιεχομένου, με ή χωρίς εισαγωγικά του αναρχικού, και ήταν μια ενέργεια η οποία δυστυχώς δεν ήταν η μοναδική. Το τελευταίο χρονικό διάστημα γινόμαστε μάρτυρες εδώ στην πόλη καταστροφών, βανδαλισμών και άλλων μνημείων, καταστροφή δημόσιας περιουσίας. Θα σας δώσω μόνο ένα στοιχείο. Μόνο τον τελευταίο μήνα έχουν καεί στην πόλη πάνω από 40 κάδη. Κύριε Κατσούλη, για αυτόν τον λόγο επικοινωνήσαμε και εμείς μαζί σας, γιατί κάναμε την έρευνα όσον αφορά την περιοχή και μάθαμε και για άλλους βανδαλισμούς, όπως μου είπες και εσύ, Φραντζέσκα μου. Και αυτό τώρα για ποιο λόγο δηλαδή, γιατί είπατε κι εσείς για σκεμμένη εννοείται. Κυρία Ράγκη, δεν μπορώ να το εξηγήσω. Να σας δώσω το γεγονός είναι το εξής. Πριν πάρω στο αποτρόπαιο το τελευταίο, πριν από μερικούς μήνες πήγαν και έσπασαν το Σταυρό σε ένα άλλο ιστορικό μνημείο, στο Ιππερικό. Δέσαν το Σταυρό σε κάποιο αγροτικό, δεν ξέρω τι έγινε. Το σύρανε, φαίνεται δηλαδή ότι σύρανε το Σταυρό και τον κατεβάσανε κάτω. Και ήταν το μνημείο του Ντολμά, των πεσότων δηλαδή Ελλήνων, στη μάχη κατά τη Οθωμανική Βαρβαρότητα που έγινε στο Ιππερικό και στο σημείο εκείνο. Τώρα είχαμε ένα ακόμα αποτρόπαιο γεγονός, γιατί ο Λουκής Ακρίτας για μας εδώ δεν ήταν απλά ένας Κύπρος αγωνιστής. Είναι συνδεδεμένος διαχρονικά με τον Μεσολόγγι και εκείνος και η οικογένειά του και επίσης έχουμε ταυτιστεί μαζί του από τότε που εξτόμησε εκείνη την ιστορική φράση που κοσμεί και την πήγε στο εξωτερικό της μέρος ότι κάθε ελεύθερος άνθρωπος είναι δημότης Μεσολογγίου. Μας έχει πληγώσει βαθύτατα όλη αυτή η ιστορία.